Πλήθος ερέων, μικροί και μεγάλοι, με πρόσωπα γεμάτα θλίψη, συγκεντρώθηκαν από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Ελευθερίας των Σερών, προκειμένου να διαδηλώσουν για τον τραγικό θάνατο δεκάδων ανθρώπων, νέων παιδιών, στα Τέμπη, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Κρατώντας πανό, λουλούδια ή ανάβοντας κεριά, θέλησαν να εκφράσουν τη θλίψη αλλά και την αγανάκτησή τους για τον άδικο χαμό τόσων παιδιών. Και στη συνέχεια οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, η καθεμία στη δική της κυβερνητική βάρδια. Μέγιστο χρέος σήμερα στις οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών, των νέων παιδιών και των εργαζομένων στα τρένα που έχασαν τη ζωή τους, είναι να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Τώρα είναι η ώρα να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες και να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι. Είναι η ώρα φωνής, να γίνουμε η φωνή των νεκρών. Όχι, δεν είναι κανένα μεμονωμένο περιστατικό. Και αυτό το ξέρουν πρώτα και κύρια οι χρόνοι πάσχοντες, οι οποίοι έχουν αφαιθεί να πεθάνουν και έχουν αφαιθεί να ζουν στην κυριολεξία, στο έλεος της μοίρας όλα αυτά τα χρόνια. Το ξέρουν αυτοί όλοι οι οποίοι νόησαν από COVID και βρέθηκαν στο νοσοκομείο Σερών, το ξέρουν οι υγειονομικοί, το ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου. Λοιπόν, η νέα προσπάθεια που κάνουν για να συγκαλύψουν το έγκλημα, γιατί αυτό που δεν θέλουν είναι αυτό που θέλουν είναι να διασωθεί η πολιτική του κέρδους. Να διασωθεί η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, να διασωθεί η πολιτική που κατατμεί τις δημόσιες υποδομές σε διάφορα τμήματα που δεν μπορεί να συνεννοηθεί το ένα με το άλλο και μετά τρακαίνουν τα φρένα, να διασωθεί η πολιτική της εντατικοποίησης εργασίας σε αφάνθρωπα επίπεδα. Ο πραγματικός ένοχος για αυτό το οποίο συνέβηκε και για αυτό το οποίο βιώνουμε. Όχι, δεν θα τους αφήσουμε να γίνει αυτό, θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε και τις επόμενες ημέρες. Εμείς είμαστε εδώ, όπως ήμασταν και τρεις μήνες πριν, για τον άδικο θάνατο του 11χρονου μαθητή στο ένατο, για να φωνάξουμε και να πετύσουμε τη ζωή μας, για να μην χάσουμε κανέναν από εμάς. Για να μην μείνει κανένας πίσω, μισός, έχοντας χάσει κάποιον δικό του που αγάπησε. Είμαστε εδώ, γιατί όσο δεν ενδιαφέρει αυτούς, τόσο δεν ενδιαφέρει εμάς για το εάν μπορούν ή όχι. Είμαστε εδώ, γιατί μας ανάγκασαν να μιλάμε για δύο πλευρές, για αυτούς και εμάς, για τους θύτες και τα θύματα. Και αφού το έκαναν, δεν μας απομένει τίποτα άλλο παρά να αγωνιστούμε και να μην ξαναυπάρξουν νεκροί, για να μην ξαναυπάρξουν θύματα. Δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω αυτούς που χάθηκαν. Μπορούμε όμως με τον αγώνα μας να φροντίσουμε ότι η μνήμη τους δεν θα ξεχαστεί. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και οι παρόντες πριν ξεκινήσουν την πορεία κράτησαν ενός λεπτού σιγή. Οι παραπάνω ήταν φοιτητές, σαν εμάς, μαζί με άλλους νεκρούς, μέσα στη συνολική λίστα με τα 57 θύματα του εγκλήματος στα Τέμπη. Ξεκινάμε τη σημερινή μας συγκέντρωση τηρώντας ενός λεπτού σιγή σε όλους αυτούς που έφυγαν τόσο άδικα. Γονείς, μικρά παιδιά, αλλά κυρίως φοιτητές της πόλης συμμετείχαν στην ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας φωνάζοντας συνθήματα. Εσείς μετράτε κέρδικες ζημιές. Εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Εσείς μετράτε κέρδικες ζημιές. Εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Συμμετέχουμε κι εμείς εδώ πέρα ενεργά και αγωνιζόμαστε για ένα πιο δίκαιο μέλλον, γιατί άμα ήμασταν εμείς εκεί μέσα, τι θα γινότανε. Άμα, θέλω να πω, είμαστε... Ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς και δεν είναι σωστό να λες, αχ, ευτυχώς που δεν ήμουν. Είναι σωστό να λες, καλύτερα να είμαστε ασφαλείς παρά να είμαι. Better safe than sorry που λέμε, ένας μόνος του δεν κάνει τίποτα. Όλοι μαζί... Κάτι θα γίνει. Το μυαλό όλων πάντως πήγε και στην τραγωδία που συγκλώνησε πριν λίγο καιρό τις Σέρες με τον άδικο χαμό του μικρού Βασίλη που έχασε τη ζωή του από έκρηξη στην αυλή του σχολείου του. Η πόλη και η κοινότητά μας βίωσε το ίδιο πένθος λίγο καιρό πριν, στις 5 Δεκέμβρη του 2022, με τον άδικο χαμό ενός 11χρονου παιδιού λόγω έκρηξης καυτήρα στο ένα το δημοτικό της πόλης μας. Όπως και στην περίπτωση των Τεμπών, τότε έριξαν τις ευθύνες στο πρώτο άτομο που θα μπορούσαν ευκόλως να το κάνουν και να ξεμπερδεύουν. Έτσι ακούστηκε βροντερά από τους ηθήνοντες ότι ποτέ δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο, λες και το παιδί που έφυγε θα ξαναγυρίσει πίσω. Η ιστορία όμως δεν άργησε να κάνει τον κύκλο της
και να γίνει ακόμα ένα από τα μοιραία ανθρώπινα λάθη που κόστησε πολλές ανθρώπινες ζωές και κινδύνεψε άλλες τόσες. Και πάλι βροντερά, ακούστηκε ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, αλλά πλέον δεν μας ενδιαφέρει. Και πάλι βροντερά, δεν πρέπει να το δεχτούμε ποτέ να γίνει, όπως κι αν δεν θα δεχτούμε το ανθρώπινο λάθος που προωθείται. Δεν το αποδεχόμαστε και απαντάμε κι εμείς ακόμα πιο βροντερά πως πρέπει να μπει επιτέλους η ανθρώπινη ζωή στο επίκεντρο.